Καθαρή Δευτέρα σήμερα, πρώτη μέρα νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής, πρώτη μέρα του αγώνα για κάθαρση πνευματική και σωματική του καθενός μας. Ως Δημοτική Αρχή, όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, διανέμουμε εδέσματα νηστήσιμα, συνοδεία χορού και μουσικής και προσπαθούμε να κάνουμε το μέλλον μας καλύτερο μέσα από συνέργειες με όλους τους φορείς. Εύχομαι σε όλους καλή Σαρακοστή, δύναμη, με το πέταγμα του αετού να αφήσουμε να πετάξουν τα όνειρά μας, να κοιτάξουμε ψηλά και να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά, υγεία και δύναμη. Ο κύριος Παπασωτηρίου. Τα είπες όλα, Δήμαρχε, γιατί να πω εγώ. Να πω καλή Σαρακοστή με υγεία. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, ξεκινάει η ψυχική μας ανάταση, η κάθαρση και ας καθίσουμε να αναλογιστούμε όλοι το τι πρέπει να κάνει ο καθένας ατομικά αλλά και συλλογικά. Δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά για συνέργειες και τα σχετικά που είπες, Δήμαρχέ μου. Είναι η μέρα χαράς και να περάσουμε όμορφα. Να είστε καλά. Κυρία Πέρκα. Καλημέρα και από μένα, χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Εγώ θα πω η ψυχική ανάταση ας μας οδηγήσει να, να γίνουμε μια κοινωνία πιο υψηλών προσδοκιών. Σε νέους αγώνες να μάθουμε να διεκδικούμε για την περιοχή μας, για τη ζωή μας, για τη χώρα. Σήμερα λοιπόν διασκεδάζουμε, ευχόμαστε ένα τον άλλο και συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά. Κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Καλημέρα και από μένα. Καλή Σαρακοστή να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο. Έχουμε περάσει μία έντονη περίοδο 2 μηνών διαφόρων εκδηλώσεων. Αυτή η εκδήλωση έχει κάτι διαφορετικό. Μιλάει για την ψυχή μας, μιλάει για την κάθαρσή μας, μιλάει να αφήσουμε πίσω τις αμαρτίες μας και τα πάθη μας και να γίνουμε όλοι ένα, γιατί κανένας δεν περισσεύει πραγματικά. Όλοι μας χρειαζόμαστε για να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά αυτό το τόπο. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε είναι ο πνευματικός μας αγώνας και μετά όλα τα άλλα. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, να έχουμε καλή Σαρακοστή και υγεία να έχουμε στα σπίτια μας και στην πόλη μας να τη βλέπουμε να ανεβαίνει διαρκώς. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, καλή διασκέδαση.